Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες, μη φύγεις διότι έχουμε να κάνουμε κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε να μιλήσουμε για την πύλη στις 8-8 που είναι μια ισχυρή καρμική πύλη στο ζώδιο του Λέοντα και θα μάθεις πάρα πολλά μυστικά, πολλά κλειδιά και κρυμμένα μυστικά και το τι σημαίνει έτσι και τι είναι όλος αυτός ο ντόρος που γίνεται. Και θα απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Αυτή την πύλη την περνάμε όλοι τελικά ή όχι? Αφορά ζώδια, αφορά ανθρώπους, τι γίνεται? Θα την περάσουν όλοι, ας το πούμε, αυτή την πύλη? Επηρεάζονται όλοι από αυτή την πύλη ή κουραφέξαλα και εμείς η κοινή θνητία, ας το πούμε, τίποτα? Θα στα απαντήσω όλα αυτά λοιπόν. Μείνε εδώ διότι έχουμε να κάνουμε επίσης, να το ξέρεις, αυτή η ανάλυση που θα κάνουμε αφορά βεβαίως την πύλη, αφορά όμως και όλα τα ζώδια για όλο τον Αύγουστο. Αλλά το ρίξιμο που θα κάνουμε θα είναι μοναδικό. Θα είναι με ένα συνδυασμό αστρολογικών, καρμικών, ειδικών καρτών. Είναι ειδικές αυτές οι κάρτες. Τις έχω χρησιμοποιήσει σπάνια, θα μπορούσα να πω, όχι πάρα πολύ συχνά. Αλλά θα το δείτε όμως πόσο όμορφα θα πάρουμε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, πάμε όμως να μπούμε κατευθείαν στο θέμα και να μιλήσουμε τώρα όσον αφορά για το κομμάτι 8-8, η πύλη του Λέοντα. Είναι μια πολύ ισχυρή πύλη, όπως σας έχω πει. Ποια είναι όλη η ιστορία? Αυτή η πύλη λοιπόν, στις 8-8 ο ήλιος βρίσκεται στη μεγαλύτερη του λάμψη, ας το πούμε, βρίσκεται στην έξαρσή του και την χάνει να βρίσκεται στο ζώδιο του Λέοντα, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν λοιπόν αυτή την πύλη, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λάτρευαν γενικότερα αυτή την πύλη, θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχει και η φυλή Ντογκόν, δεν ξέρω αν την ξέρετε, μπορείτε να το ψάξετε, υπάρχει και βιβλίο, όπου είναι μια φυλή στην Αφρική, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ιθαγενική κατάσταση, ας το πούμε, δεν έχουν καμία σχέση με πολιτισμό, καμία σχέση με τεχνολογία και όμως γνώριζαν για το Σύριο και γνώριζαν και για κάποια πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, γιατί είναι ισχυρή αυτή η πύλη? Θα σας το εξηγήσω και πάμε κατευθείαν στο θέμα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του ανοίγματος, της πύλης δηλαδή, στις 8-8, το άστρο, ο Σύριος, απομακρύνεται από τον ήλιο, γίνεται ορατός λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να γίνει ορατός και ξεχωρίζει λοιπόν και λένε οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι ότι η ενέργειά του, προσέξτε η ενέργειά του, μάλλον ξεχωρίζει για να μπορέσει η ανθρωπότητα να τον παρατηρήσει και η ενέργειά του, το φως του, έρχεται και λούζει τη γη και τους ανθρώπους με σκοπό να τους βοηθήσει με ενέργεια και φως. Τώρα, υπάρχει ένα μυστήριο εδώ, ένα μυστικό. Πρωτού σας το πω αυτό το μυστικό, να σας εξηγήσω λιγάκι το 8 τι σημαίνει στην αστρολογία. Δεν θα σας πω για το ζώδιο, το 8ο ζώδιο, όσο κυρίως για τον οίκο. Ο 8ος οίκος, όσοι γνωρίζουν, βεβαίως ανήκει στο Σκορπιό, αλλά ο 8ος οίκος συνδέεται με τη δύναμη, τη μεταβατική αλλαγή, την ενέργεια, το πάθος, τη σεξουαλικότητα και γενικότερα το transformation που λένε, γενικότερα τη μεταμόρφωση, την εσωτερική μεταμόρφωση, την αλλαγή. Ο αριθμός 8 στα ταρό συνδέεται με την κάρτα ταρό της δύναμης. Είναι δηλαδή, άμα δείτε, είναι μια γυναίκα, είναι ντυμένη στα λευκά, από πάνω έχει το 8, ο οποίος είναι και ο αριθμός του απείρου, έτσι. Λοιπόν, και δείχνει την δύναμη, έχει μια άλλη ενέργεια, μια άλλη πνευματικότητα, είναι πνευματική δύναμη, το άπειρο και φυσικά η αιώνια δύναμη. Αριθμολογικά το 8 και η διπλή του ενέργεια, δηλαδή 8-8, μας αποκαλύπτει μια πολύ δυνατή γέφυρα μεταξύ υλικού και πνευματικού κόσμου. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά, είναι η γέφυρα μεταξύ υλικού και πνευματικού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιησούς, αν με την αρχαία πυθαγόρια αριθμολογία, διότι στη σημερινή εποχή έχουμε άλλη αριθμολογία, έχουμε άλλη αρρύθμιση, με την πυθαγόρια, την αρχαία πυθαγόρια αριθμολογία, το όνομα Ιησούς μας βγάζει το άρτισμα 8-8-8. Δεν είναι τυχαίο, είναι τα τρία οκτάρια που δίνει μεγάλη δύναμη, είναι η γέφυρα που ενώνει φυσικά τον ουρανό με τη γη, αλλά και η τριπλότητα του 8 είναι σαν να μας λέει Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έτσι είναι η απόλυτη δύναμη. Βεβαίως αυτή η τριπλότητα υπήρχε και στην αρχαιότητα. Έτσι, δηλαδή τα ορφικά μυστήρια μιλάνε για τέτοια τριπλότητα και οι αρχαίοι Έλληνες μιλάνε για τριπλότητα, αλλά το αφήνω εδώ, δεν το επεκτείνω περισσότερο. Το θέμα λοιπόν τι γίνεται? Μπαίνουμε όλοι μαζί σε αυτή την πύλη ή μπαίνουν λίγοι? Ένα από τα πολύ σημαντικά μυστικά, θέλετε, διδάγματα που λένε οι αρχαίοι Έλληνες αστρολόγοι είναι ότι το φως που έρχεται από το Σύριο είναι κωδικοποιημένο. Έρχεται με συγκεκριμένες και πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ναι, φίλες και φίλοι, δεν την περνάμε όλη αυτή την πύλη. Μας επηρεάζει μεν, αλλά δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους.
Να σας εξηγήσω έναν πολύ απλό λόγο. Κάποιος ο οποίος δεν ενδιαφέρεται, δεν ασχολείται καθόλου με αυτά ή δεν πιστεύει σε Θεού, δεν πιστεύει πουθενά τίποτα και πιστεύει μόνο στην ύλη, δεν πρόκειται να καταλάβει και να πάρει πρέφα. Δεν είναι κακό. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή του και εδώ εξάλλου δεν πιέζουμε κανέναν. Όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Πει αυτά που λέτε είναι βλακίες, τι είναι αυτά κτλ. Δεν με αφορούν και είναι σωστό και εν πάση περιπτώσει σεβαστεί κάθε άποψη. Μόνο αν ασχοληθεί και μπει βαθιά και μελετήσει και αριθμολογία και αστρολογία και ταρό με σοβαρότητα, θα αρχίσουν να σου αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου υπεποίθηση, αυτή είναι η δικιά μου άποψη και απλά την καταθέτω. Τι γίνεται όμως για τους υπόλοιπους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους? Λοιπόν, εξαρτάται τώρα εδώ, δηλαδή την πύλη να σας το πω ως εξής, την περνάνε οι μύστες. Την περνάνε μόνο και μπορούν να πάρουν αυτή την πληροφορία σε ένα μεγάλο έπακρο, όσοι μπορούν να αγγίξουν τα κασικά αρχεία, όσοι μπορούν να περάσουν αυτή την, ας το πούμε, να καταλάβουν τι γίνεται με αυτή την πύλη και να αγγίξουν άλλες δυνατότητες και άλλες ενέργειες και να καταλάβουν στο έπακρο τι πληροφορία θέλει να μας πει κάθε φορά αυτή η πύλη και σε κάθε διαφορετική περίπτωση. Δεν σημαίνει τώρα ότι η πύλη αυτή έχει τη δύναμη σε όλους εμάς να αλλάξει τη ζωή μας. Όμως μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι συνδέεται με τον 8ο οίκο, διότι εκεί είναι και τα σκοτάδια της ψυχής. Εντάξει. Και ο σκοπός, δείτε πόσο βαθιά μπορούμε να πάμε με αστρολογία, και ο σκοπός είναι η έξαρση του ηλίου να φτάσει σε εκείνο τα σκοτάδια που βρίσκεται λοιπόν της ψυχής και είναι του Σκορπιού. Άρα λοιπόν μιλάμε και για ένα είδος θεραπείας. Δεν είναι τυχαίο, θα σας πω κάτι σημαντικό. Μπορεί να το ψάξετε όσοι το έχετε. Ψάξτε για την, αν έχετε ένατη μοίρα στο Λέοντα. Είναι η πύλη του Ποσειδώνα. Πώς είναι το Ποσειδώνας με το Λέοντα? Είναι κάποιες ειδικές πύλες. Αν έχετε ένατη πύλη στον Ποσειδώνα, ένατη πύλη στο Λέοντα, είναι η πύλη του Ποσειδώνα και λέγεται η πύλη του καρμικού θεραπευτή ή η πύλη της θυσίας. Αυτή η πύλη δίνει το κάρμα, τη δυνατότητα να θεραπεύεις, αλλά και να συναντάς ανθρώπους που χρειάζονται θεραπεία. Επίσης, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι το αντίθετο, δείτε πόσο όμορφα γίνονται συμβολικά, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, το αντίθετο είναι εδώ έχουμε την πύλη του θεραπευτή και της θυσίας, από την απέναντι πλευρά, διότι έχουμε πόλους, είναι η πύλη του λεγόμενου που λέγεται το εωσφορικό σημείο, που δείχνει το απόλυτα επαναστατικό άτομο που αρνείται τα πάντα, κάθε θεντία και Θεό. Είναι εγωκεντρικό άτομο, σκέφτεται μόνο το εγώ του, δεν έχει πρόβλημα να καταστρέψει ανθρώπους, να καταστρέψει ψυχές. Είναι το απόλυτο εωσφορικό σημείο. Ναι, υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, και η χρήση λοιπόν αυτής της πύλης, να το πούμε έτσι γενικότερα, έχει να κάνει με ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν επεκτείνω να περισσότερο. Αυτό που ανέφερα ήταν για την ένατη μοίρα στο Λέοντα. Αν το έχετε στον αστρολογικό σας χάρτη, ψάξτε το σε ένα πρόγραμμα στο ίντερνετ. Θα το βρείτε αμέσως. Είναι εύκολο να το δείτε. Ένατη μοίρα στην πύλη και βεβαίως παίζουν ρόλο και οι όψεις. Δεν θα σας μπερδέψω περισσότερο. Εκεί μπορεί όμως να μάθετε πάρα πολλά πράγματα και για το τι γίνεται και τι συμβαίνει. Πάμε τώρα λοιπόν να πάμε εδώ πέρα στο διατάφτα. Σας είπα αρκετές πληροφορίες, κωδικοποίηση. Τι γίνεται όμως? Κώδικες λοιπόν, ειδικούς κώδικες, ειδικό φως. Μπορούμε εμείς να φτάσουμε για να πάρουμε κάποιες πληροφορίες? Ναι. Όλα μα όλα, και εδώ είναι το κλειδί, είναι η πνευματικότητα. Είναι η δύναμη, είναι μια πνευματική πύλη, είναι η ύλη, είναι το άπειρο, είναι ότι το πνεύμα νικάει την ύλη. Δεν είναι κακό κάποιος να κυνηγάει την ύλη, δεν είναι κακό κάποιος να θέλει να κάνει χρήματα, να δοξαστεί, να κάνει, να μαθευτεί, να κυνηγήσει την επαγγελματική καταξίωση. Φυσικά είναι θεμητά όλα αυτά, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι. Διότι κάποιοι άνθρωποι είναι γραμμένο, αν θέλετε, ή είναι στο DNA τους, ή γραμμένο στο αστρολογικό χάρτη, ας το πούμε, να πετύχουν στα εμπορικά κομμάτια. Το θέμα είναι όμως να δίνουν σημασία και στην πνευματικότητα και να μην πατάνε πτωμάτων. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή. Το αφήνω εδώ, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να το επεκτείνουν περισσότερο. Μπορούμε όμως να αγγίξουμε για όλους εμάς που βλέπετε εσείς το βίντεο, μέσα από αυτές τις ειδικές κάρτες, να δούμε ποιοι είναι εκείνοι οι κώδικες, ή τουλάχιστον να αγγίξουμε και να ψηλαφίσουμε ποιοι είναι εκείνοι οι κώδικες, αυτός ο συνδυασμός πληροφορίας, και να μπορέσουμε να φτάσουμε λοιπόν σε εκείνη την πληροφορία που μας αφορά ανά ζώδιο. Θα δείτε ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη. Εντάξει, θα μπορούσα να πω και που έχετε τον Λέοντα, που βρίσκεται ο Λέοντας, έτσι, πώς ενεργοποιείται. Αυτό γενικότερα. Σαν γενικούς κανόνες και διαδρόμοι. Πάμε να σας δείξω λίγο τις κάρτες να καταλάβετε τι βλέπουμε. Θα τις γυρίσω ανάποδα για να δούμε τι έχουμε εδώ. Βεβαίως εδώ έχουμε λοιπόν τον Ερμή.
Εδώ έχουμε η επικοινωνία δηλαδή, εδώ έχουμε τον τοξότη, είναι τυχαίες αυτός, είναι σαν bottom of the deck, και εδώ πέρα έχουμε τον πρώτο οίκο, φανταστικά. Εδώ λοιπόν θέλω να δείτε, αυτές οι τρεις κάρτες συνδυάζονται μεταξύ τους με τρία μυστικά μηνύματα, εντάξει. Είναι αυτό εδώ πέρα. Η πάνω, δηλαδή γίνεται ένας συνδυασμός, θα παίξει μεγάλο ρόλο και εσείς τι καταλαβαίνετε. Εγώ θα σας κάνω ένα συνδυασμό, παίζει μεγάλο ρόλο εσείς τι καταλαβαίνετε. Εδώ πέρα έχει να κάνει το πρώτο κομμάτι με την ψυχή, το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την νόηση και το τρίτο κομμάτι, το κάτω κομμάτι, έχει να κάνει με την, ας το πούμε, με το σώμα μας. Και ο συνδυασμός, πάνω σχάρι εδώ, σημαίνει επικοινώνησε τις μεγαλύτερες ιδέες που μπορείς να έχεις για το ποιος είσαι. Και παίρνετε εσείς το νόημα. Εγώ θα κάνω μια πολύ μικρή περιγραφή. Παίρνετε εσείς το νόημα και καταλαβαίνετε. Βεβαίως παίζει ρόλο ο Ερμής εδώ πέρα που έχετε, τον Ερμή στο χάρτη σας, ο ρόλο ο τοξότης και φυσικά εννοείται και ο πρώτος οίκος. Ποιος οίκος θα βγει. Γενικό είναι αυτό, έτσι. Είναι ένα παράδειγμα, μην μπερδευτείτε. Τώρα, αυτό που θα κάνω εγώ είναι, θα τα ανακατέψω λιγάκι για να ξεκινήσουμε ανά ζώδιο. Είπαμε, βλέπουμε ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη και αν θέλετε και το λέοντα που έχετε το λέοντα ή πώς επηρεάζεται ο λέοντας, που βρίσκεται, σε ποιο οίκο κτλ. Θα πάμε λοιπόν να μάθουμε όλα εκείνα, τους μυστικούς κώδικες ανά ζώδιο, έτσι. Τα ανακατεύω λιγάκι, επιτρέψτε μου, και βεβαίως εγώ μια μικρή διαδρομή θα κάνω, μια μικρή ανάλυση. Εσείς θα πρέπει να ανακαλύψετε, αν θέλετε γράψτε το κιόλας. Γράψτε το σε ένα χαρτί, αυτές τις κωδικοποίησεις, αυτά τα μηνύματα, αυτό το συνδυασμό, πού σας αφορά, τι σας αφορά και τι σημαίνει. Και ξεκινάμε βεβαίως με το ζώδιο του κρύου. Έτσι, ο κρύος εδώ πέρα, τον αφήνουμε, φαίνεται. Για μισό λεπτό. Όχι, να φαίνεται όλα ωραία, να είναι όλα στρωμένα, να είναι ωραία, να είναι μια χαρά, για να τα βλέπετε. Τέλεια, λοιπόν. Παίρνω εγώ στην τύχη μία κάρτα και για τον κρύο, εντάξει, για τον κρύο, που βγαίνει ένας Πλούτωνας, είναι μια ιδιαίτερη κάρτα. Θα δούμε τι θέλει να μας πει. Μία δεύτερη κάρτα είναι από εδώ, να σας βάλω εδώ, και η τρίτη κάρτα που έχει να κάνει με, εδώ είναι το ζώδιο και εδώ πέρα είναι ο οίκος. Ετοιμαστείτε τώρα για την ερμηνεία. Είπαμε ψυχή, στη συνέχεια νόηση και σώμα. Είναι το τρίπτυχο που λέγαμε και προηγουμένως που παίζει μεγάλο ρόλο και είναι, αν κάτι μας λέει αυτή η πύλη, είναι πίστεψε στην πνευματικότητα και ύλη και πνεύμα. Σου λέει εδώ πέρα λοιπόν ο Πλούτωνας ανάσταση. Σου μιλάει για ένα είδος ανάστασης. Εδώ σου λέει αναστήσου, διότι η διέστησή σου είναι εκεί για να προστατεύσει ό,τι είναι αυτό το οποίο σε κάνει εσένα να αισθάνεσαι ασφαλής. Ασφάλεια. Αυτό είναι μήνυμα ψυχής. Εντάξει. Το επόμενο είναι το μυαλό, που σημαίνει πρέπει να μπεις στην καρδιά της συμπεριφοράς και τι σε απασχολεί από το παρελθόν. Εδώ είναι το μυαλό μας, έτσι. Για να πάρεις υποστήριξη. Αναζήτηση υποστήριξης. Δες το. Σας είπα, θα μιλήσουμε, αυτοί οι κώδικες γενικότερα έχουν και είναι σαν την πυθία. Μιλάνε λίγο και με περίεργα πράγματα. Και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το σώμα μας, με την ύπαρξή μας, με το εδώ, έτσι, γιατί το σώμα είναι πολύ σημαντικό, είναι κάνε οπωσδήποτε οτιδήποτε πρέπει να γίνει, διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν από την ιστορία, η οποία η βάση σου έχει να κάνει με την οικογένειά σου ή με το σπίτι σου. Πλούτωνας, καρκίνος, τέταρτος οίκος, φίλες και φίλοι. Παίζει και αυτό ρόλο. Δείτε ίσως και αυτή την περίοδο που έχετε τον Πλούτωνα, τι σημαίνει ο καρκίνος για εσάς σαν ζώδιο και γενικά σαν ζώδιο, σαν άνθρωποι, σαν καταστάσεις, σαν οτιδήποτε. Και βεβαίως τον τέταρτο οίκο, ο οποίος ο τέταρτος οίκος συνδέεται και με, κατά κάποιο τρόπο, ναι, και με την οικογένειά μας. Συνήθως ο τέταρτος οίκος συνδέεται και με τον πατέρα, έτσι. Με το αρσενικό πρότυπο. Αυτό ήταν όσον αφορά το πρώτο κομμάτι του κρύου. Θα τα ανακατέψω πάλι. Για να πάμε. Ωραία. Να επιλέξω μετά. Στο δεύτερο ζώδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο ζώδιο του Ταύρου. Ζώδιο Ταύρος λοιπόν. Επιλέγω εγώ μία κάρτα, η οποία είναι ο ήλιος, είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ θετικό. Είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι ζυγός, μάλιστα,
Και ένα τρίτο από εδώ στην τύχη ας πάρουμε λοιπόν, το οποίο είναι ο 10ος οίκος. Ελάτε τώρα εδώ να κάνουμε την αποκρυπτογράφηση και τους κώδικες. Είπαμε μιλάμε για πύλη 8-8, αλλά και γενικότερα για όλα τα ζώδια για το μήνα Αύγουστο. Στο επίπεδο ψυχής σου λέει ότι η δημιουργία μιας συνεργασίας που είναι σχεδόν τέλεια ή μπορεί να γίνει τέλεια, είναι το πεπρωμένο σου. Ήλιος, δες που έχεις τον ήλιο, ζυγός, δες ο ζυγός τι σημαίνει για σένα, και ο 10ος οίκος που έχει να κάνει καθαρά με τα επαγγελματικά, την επιτυχία και τη φήμη. Σε επίπεδο σκέψης σου λέει ότι αποκτάς πολύ εύκολα το σεβασμό των άλλων, παίρνεις κάποιες σχετικές αποφάσεις στο πού πρέπει να πας, πού πρέπει να πορευθείς. Και η άλλη πληροφορία που έχει να κάνει με το σώμα μας είναι πολλά πράγματα, προσέξτε είναι και λίγο φιλοσοφικό αυτό, πολλά πράγματα έρχονται στη ζωή ή στο φως. Πολλά πράγματα έρχονται στη ζωή ή στο φως. Πολύ σημαντική πληροφορία. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι πολύ δίκαιο όσον αφορά για την καριέρα σου. Είδατε λοιπόν ότι πως η πνευματικότητα και τα πνευματικά μηνύματα συνδυάζονται και είναι σε έναν απόλυτο, πανέμορφο, αρμονικό συνδυασμό για το τι συμβαίνει στη ζωή μας και ας έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, διότι και το επαγγελματικό κομμάτι είναι μες στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο προσευχές, δεν είναι μόνο διαλογισμοί, δεν είναι μόνο, πώς να σας το πω, δεν είναι μόνο όλη μέρα, πώς το λένε, στην πνευματικότητα και από εδώ και από εκεί. Είναι και εκεί έξω. Είναι και να πετυχαίνουμε πράγματα εκεί έξω και εσείς οι Ταύροι ευνοήσετε πάρα πολύ καλά όσον αφορά αυτή την περίοδο και σε αυτά τα οποία εσείς θέλετε να κάνετε, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο ζώδιο. Είπαμε, δείτε και εσείς όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι ποια είναι η πληροφορία που εσάς σας αγγίζει κιόλας. Εγώ λέω κάποια πράγματα. Όπα, πετάχτηκε από μόνο του. Ωραία λοιπόν, αυτό θα χρησιμοποιήσω που είναι ο Ερμής. Η επόμενη κάρτα είναι η Δίδυμη. Οι Δίδυμοι πέσαν στους Δίδυμους. Πολύ ωραία. Κάτι σημαντικό έχει να σας πει. Και η επόμενη κάρτα είναι το ζώδιο του 11ου οίκου. Οι φίλοι λοιπόν. Έλα τώρα εδώ να τα δούμε. Ποιο είναι τα μηνύματα, τα κωδικοποιημένα μηνύματα γενικότερα για αυτή την περίοδο, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σου λέει εδώ, Ερμής, εξετάστε που έχετε τον Ερμή. Δείτε που έχετε τους διδύμους και τι σημαίνει για εσάς, εντάξει, σε ποιο πλανήτη και τα λοιπά, ή οίκο επηρεάζει στο χάρτη σας, και ο 11ος οίκος που είναι και οι υπόλοιποι, είναι οι φίλοι και οι κοντινοί σας άνθρωποι, φίλοι όμως, έτσι, φιλικό περιβάλλον και συνεργάτες θα έλεγα. Επικοινώνησε, σε επίπεδο ψυχής επικοινώνησε για το τι θέλεις εσύ να μάθεις, αλλά και για να μάθουν εσένα, με κάποιο τρόπο να σε μάθουν, στο οποίο όμως πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ελευθερία σου. Ίσως χρειάζεται να επικοινωνήσεις την ελευθερία σου και το γεγονός ότι θέλεις ελευθερία κινήσεων σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν είσαι, σχέσεις, επαγγελματικά κτλ. Στο επίπεδο μυαλού σου λέει ανάλυσε τι πιστεύουν γενικότερα οι υπόλοιποι φίλοι σε οποιοδήποτε κομμάτι. Σπούδες, φίλοι σου, φίλες φίλων, επαγγελματικά, συνεργάτες, σχέσεις, ρομαντικά, όλα. Ανάλυσε το. Να αναλύσεις τι πιστεύει ο καθένας. Για τη σχέση σου, για τη σχέση κάποιου αλουνού, για το τι περνάς, για τη συνεργασία σου, για τα επαγγελματικά σου. Βάλ τα όλα σε αυτή την προοπτική. Είδες σημαντικά πράγματα που βγαίνουν. Σε επίπεδο τώρα σώματος, οντότητας, είναι άσε το μυαλό σου, λέει, να σου πει ποιος είναι ο πιο γρήγορος δρόμος ώστε να είσαι μέσα στον κύκλο των φίλων. Αυτό έχει τώρα την ερμηνεία που ο καθένας μπορεί να αποδώσει. Φίλοι μπορεί να είναι και η οικογένειά μας, μπορεί να είναι και οι συνεργάτες, μπορεί να είναι και το αίσθημά μας, οι φίλοι του φίλου μας, ας πούμε, έτσι. Μπορεί εσύ να είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο και αυτός να έχει μία παρέα. Και τι πιστεύει αυτή η παρέα για σένα, έτσι. Άφησε το μυαλό σου να... Και η αίσθησή σου, το σώμα σου κατά κάποιο τρόπο, η ενέργειά σου, να καταλάβει ποιος είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να μπεις, να το πούμε έτσι, σε αυτόν τον κύκλο. Και όχι μόνο, για να καταλάβεις και κάποια άλλα πράγματα, έτσι.
Σας είπα, εγώ εδώ πέρα οι ερμηνείες είναι αρκετά ιδιαίτερες, αρκετά βαθιστόχαστες. Εσείς θα πρέπει τώρα και εσείς να τα ερμηνεύσετε, να πιάσετε λίγο τον παλμό, ας το πούμε. Εντάξει, καρκίνος. Για πάμε να δούμε. Καρκίνος, λοιπόν. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε Δίας. Πολύ ωραία. Ο Δίας, λοιπόν. Η επόμενη κάρτα που είναι... Εγώ καιρός, μάλιστα, το αντίθετος πόλος. Καρκίνος στον ένα πόλο, ο εγώ καιρός στον αντίθετο πόλο. Αυτοί οι δύο μπορεί να τα πάνε ή πάρα πολύ καλά ή μπορεί να είναι και ορκισμένοι εχθροί και να μην τα βρουν ποτέ και σε επίπεδο συνεργασίας και σε επίπεδο, να το πούμε έτσι, και σχέσεων. Μπορεί να υπάρξει ένας θυελώδης έρωτας, ένας βαθύτατος έρωτας και να καταλήξουν μετά, αφήστε το, στη φυλακή που λένε. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε εδώ. Τι έχει να σου πει το μήνυμα? Η ψυχή σου λέει ότι μάθε ή δίδαξε ή να διδαχθείς. Τους στόχους σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου που έχεις βάλει γενικότερα, αλλά να καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές πνευματικές αξίες. Όλα τα ζώδια ανάλογα με τις επιρροές έχουν βαθύτατες πνευματικές αναζητήσεις και βαθύτατη πνευματική υπόσταση και αξίες. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή για το τι σημαίνει πνευματικότητα για τον καθένα, έτσι. Εντάξει, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι τα μαύρα πράγματα και ανετική ενέργεια είναι ένα είδος πνευματικότητας και να ασχολείται εκεί και να τους αρέσει και δεν ξέρω τι άλλο. Προσέξτε, διότι υπάρχει κάρμα, δημιουργείται κάρμα και έχει υπάρχει ένα τίμημα. Δεν το λέω εγώ, το λέει και η αστρολογία και η αριθμολογία κτλ. Και βεβαίως και τα τάρο. Το λέει και εδώ πέρα. Λοιπόν, προσοχή. Εδώ έχουμε λοιπόν Δία, έχουμε εγώ καιρό και έχουμε τον ένατο οίκο. Ο ένατος οίκος λοιπόν είναι και ο οίκος της αστρολογίας κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει πολλή φιλολογία και φιλοσοφία για το που ανήκει η αστρολογία σε ποιον οίκο. Εν πάση περιπτώσει, ο ένατος οίκος θεωρείται ο οίκος της αστρολογίας από τις απόψεις πολλών. Ο ένατος οίκος βεβαίως κυβερνάται από... και αν θυμάμαι από τον ήλιο κιόλας, ναι, που δείχνει και αυτό το μεγάλωμα έτσι γενικότερα. Προσέξτε όμως γενικότερα, ναι, τον ένατο οίκο, διότι ο τρίτος οίκος είναι η σελήνη, ο ένατος οίκος αισθάνεται πολύ άνετα εκεί ο ήλιος, να το πούμε έτσι, είναι σαν να είναι στο σπίτι του. Ο ένατος οίκος έχει πολύ φως, μπορεί όμως να έχει και πολύ σκοτάδι. Στο επίπεδο λοιπόν τώρα του μυαλού λέει να είσαι πολύ θετικός γενικότερα, με τις καθημερινές σου ρουτίνες και δραστηριότητες, αλλά να έχεις υπόψη σου την πραγματικότητα που δημιουργείται, διότι εγώ καιρό σημαίνει και πραγματικότητα, ρεαλισμός, και να προσέξεις γενικότερα και να τα βάλεις σε μία σειρά και πειθαρχία, να σκέφτεσαι μπροστά δηλαδή, πολύ μπροστά από την εποχή σου ας πούμε αν μπορείς, ή ακόμα και να κάνεις εκείνα τα ταξίδια ή το ταξίδι το οποίο σχεδιάζεις και θέλεις να κάνεις. Υπάρχει ένα ταξίδι σου εδώ. Μπορεί να είναι πνευματικό ταξίδι, μπορεί να είναι πνευματικό ταξίδι πραγματικό, πρακτικό, να πας κάπου σε κάποιο τόπο, αλλά εδώ όμως το μυαλό σου πραγματικά το σκέφτεται πάρα πολύ. Το επόμενο που έχει να κάνει με το σώμα, την οντότητα, είναι να αναπτυχθείς, να μεγαλώσεις, να χρησιμοποιήσεις όμως, ό,τι επαγγελματικό ασχολείσαι και κάνεις, με τέτοιο τρόπο που όμως να δίνεις και να βοηθάς και τους άλλους. Σημαντικό. Στη δουλειά δεν χρειάζεται να είσαι killer, μπορεί να είσαι killer. Δεν σημαίνει ότι το φίδι θα σταματήσει να βγάζει τη γλώσσα του και η κόμπρα να σηκώνεται και να κοιτάζει επικίνδυνα και να είναι έτοιμη να επιτεθεί, γιατί είναι ένα είδος προστασίας, είναι ένα είδος προειδοποίησης. Αυτό σου λέει δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, ναι, okay, όλα καλά, φιλικό αυτά, ναι, αλλά αν απειληθώ θα δείξω όμως και τα δόντια μου, έτσι, πρόσεξέ το αυτό εδώ. Αλλά σε γενικές γραμμές εδώ σημαίνει και βοηθάμε και μοιραζόμαστε και γνώσεις και βοηθάμε και σε πνευματικό επίπεδο. Δείτε το εσείς γενικότερα πόσο αυτό σαν πληροφορία μπορεί να σας βοηθήσει. Έτσι είπαμε, είναι ιδιαίτερες οι πληροφορίες και οι κώδικες εδώ πέρα τους οποίους παίρνουμε. Και πάμε στο ζώδιο τώρα του Λέοντα που γίνεται και όλη η ιστορία εδώ. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Εδώ έχουμε Πλούτονα. Έχουμε έναν Πλούτονα. Από τα βάθη λοιπόν, εκείνα τα βάθη της ψυχής, μιας και είναι ο Σκορπιός εδώ, Ζυγός, okay. Σαν ζώδιο δηλαδή, και ο οίκος που βγαίνει είναι ο πέμπτος οίκος, μάλιστα φίλες και φίλοι, ο πέμπτος οίκος, okay, λοιπόν. Ο πέμπτος οίκος κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται και με την οικογένεια, έτσι. Σχετίζεται και με τη διασκέδαση, σχετίζεται και με
την οικογένεια όχι με την αυστηρή έννοια του όρου, έτσι. Σχετίζεται με τον τζόγο, σχετίζεται επίσης με τη διασκέδαση, με τη χαρά, με την δημιουργικότητα και ό,τι μας δίνει χαρά και ευτυχία. Έχουμε Πλούτονα, έχουμε Ζυγό, έχουμε και Πέμπτο Οίκο. Έλαβε τώρα στο τι σου λέει. Εδώ μιλάει για μια ανάσταση. Σε οποιοδήποτε επίπεδο η ψυχή σου μιλάει για ανάσταση. Φυσικά σου μιλάει εδώ, μιας και είναι ο Ζυγός, για συνεργασία. Και σου λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να εμπιστευθείς τη ζωή όπως ένα παιδί. Ένα παιδί δεν έχει έγνοιες. Ένα παιδί δεν καταλαβαίνει από ευθύνες. Ένα παιδί στηρίζεται ίσως στους άλλους, στους γονείς ή στους μεγάλους, να το πω έτσι, προκειμένου να πάρει μια κατεύθυνση, αλλά έχει εμπιστοσύνη όμως. Νιώθει εμπιστοσύνη. Μιλάμε και για υγιείς καταστάσεις. Αυτό είναι η ψυχή σου. Άρα λοιπόν εμπιστεύσου, σου λέει εδώ. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το μυαλό είναι ότι μπες στην καρδιά του θέματος. Χρειάζονται να γίνουν αποφάσεις, αλλά όμως αυτές οι αποφάσεις πρέπει να έχουν και λίγο πλάκα, να είναι και λίγο ρομαντικές, έτσι. Μπορεί να έχει να κάνει με την τέχνη, μπορεί να έχει να κάνει με άλλες διαστάσεις, διότι η τέχνη μπορεί πραγματικά, οποιαδήποτε μορφής τέχνης, ακόμα και τα ταρό που κάνουμε, μπορούν να σε οδηγήσουν σε άλλες μορφές διασκέδασης και διάστασης. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει στην ωραία αστρολογία, προσέξτε, στην ωραία αστρολογία, το ερωτικό κομμάτι και η ερωτική συνέβρεση είναι στον 5ο οίκο, όχι στον 8ο οίκο. Δεν το συζητάμε περισσότερο, το αφήνω εδώ. Έχει λοιπόν να κάνει, ναι, και με το ερχόμαστε κοντά και με τον έρωτα κατά κάποιο τρόπο. Το επόμενο είναι ότι, κοίταξε να δεις, πρέπει να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται να κάνεις, όμως τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι δίκαια και κάτω, πολλές φορές, ακόμα και αν αυτό είναι και λίγο περίεργο, είναι και λίγο δραματικό, έχει και λίγο, ρε παιδί μου, έχει και λίγο θεατράλαια, ας το πούμε, έτσι. Γιατί έτσι τα πράγματα περνάνε και μέσα από έναν χαριτωμένο τρόπο ή πολλές φορές ακόμα και, πώς λέμε ρε παιδιά, καμιά φορά και το δραματικό κομμάτι έχει και μία ενέργεια, ας το πούμε, λίγο κομική ή το κωμικοτραγικό που λένε. Πάντως όμως λέει εδώ, βρες τη χαρά. Εντάξει, αυτό είναι το νόημα εδώ. Βρες τη χαρά σου, έχεις ανάγκη από πολύ μεγάλη χαρά εσύ, λέοντα να συνδεθείς με αυτό το κομμάτι της χαράς. Είπαμε, γράψτε αν θέλετε αυτές τις σε ένα τετράδιο, σε ένα ημερολόγιο ή στο κινητό σας, όπου να το έχετε γενικά, και δείτε το τι κλικ μπορεί να σας κάνει και τι άλλος κώδικας μπορεί να βγει. Είπαμε, εδώ μιλάμε για κώδικες. Ζώδιο Παρθένος, έτσι. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα και τι θέλει να βγει. Μάλιστα. Εδώ βγαίνει τώρα ένας νότιος δεσμός. Λοιπόν, ο νότιος δεσμός είναι η ουρά του δράκου. Γι' αυτό βλέπετε εδώ πέρα το δράκο που δαγκώνει τη γλώσσα του, κεντρώει τη γλώσσα του. Παίζει μεγάλο ρόλο στην αστρολογία πόσο κοντά ο νότιος δεσμός στον αστρολογικό χάρτη βρίσκεται, κοντά στην ουρά ή μακριά από την ουρά του δράκου που λένε. Μην το συνεχίσουμε, αφήστε το εδώ, παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι από τους δύσκολους δεσμούς, δεν είναι εύκολος, έχει αγκουράκι, δίδυμη εδώ, οπότε έχουμε νότιο δεσμό, δίδυμη, και έχουμε και επίσης και ένα το σήκος, μάλιστα, ένα το σήκος, πάμε, νότιος δεσμός και ένα το σήκος. Πνευματικότητα βεβαίως βγαίνει εδώ, πάμε, θυμήσου για το ποιο πράγμα θέλουν να είσαι γνωστός ή γνωστή γενικότερα και να θυμάσαι και τις πνευματικές σου αξίες. Είναι η ψυχή που τα λέει εδώ, έτσι. Θυμήσου για το πώς εσύ θες να σε θυμούνται ή να είσαι γνωστός, γνωστή, αλλά να θυμάσαι όμως τις πνευματικές αξίες. Με ποιο τρόπο θα τα κάνεις, θα υλοποιήσεις κάποια πράγματα ψυχικά, ψυχής. Επαναπροσδιορίσε, λέει εδώ, το τι πιστεύουν οι άλλοι γενικότερα για σένα σχετικά με τα σχέδιά σου ή τις σκέψεις που κάνεις και τις μακροχρόνιες σκέψεις που κοιτάνε πολύ μπροστά. Μπορεί να έχεις κάποιες ιδέες ή κάποιες σκέψεις, να τις έχεις μοιραστεί, οι άλλοι όμως λίγο να αμφιβάλλουν λιγάκι, ή εσύ θα πρέπει λίγο να επαναπροσδιορίσεις την προσέγγισή σου, έτσι. Εδώ σου λέει ότι τώρα δεν είναι η στιγμή. Πρόσεξε, τώρα δεν είναι η στιγμή για να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και γενικότερα το τι μοιράζεσαι με τους άλλους. Κρύβε λόγια εδώ, κρύβε λόγια, κρύβε πράξεις, σου λέει εδώ. Εδώ είναι το κομμάτι, εδώ ήταν το τι σκέφτεσαι, η δεύτερη επιλογή και, που είπα προηγουμένως, και εδώ αυτό το κομμάτι που είπα τώρα είναι γενικότερα το κομμάτι της οντότητας του σώματος. Κρύβε λόγια, εντάξει, δεν χρειάζεται ο άλλος ή οι άλλοι να γνωρίζουν τις σκέψεις σου και τα σχέδιά σου και πού εσύ χρειάζεται ή θέλεις να πας.
Άστο. Έχει κάποια σχέδια. Όποια σχέδια και να είναι αυτά. Ερωτικής φύσεως, συνεργασίας, σπουδών, το ένα το άλλο. Φιλικά, ταξίδια, πράγματα. Άστο λιγάκι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρουν όλοι όλα. Παίζει ρόλο. Ζυγός. Για πάμε να δούμε το ζυγό. Ο ζυγός λοιπόν εδώ είναι πάλι ένας νότιος δεσμός. Για κάποιο λόγο πάλι το επέλεξα. Λοιπόν, ο νότιος δεσμός είναι ένας από τα ζώρικα χαρτιά, θα έλεγα, και από τους ζώρικους αστρολογικούς. Εδώ έχουμε έναν υδροχό, ωραία. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο μισό λεπτό, το επόμενο μήνυμα εδώ, το οποίο είναι ο δεύτερος οίκος. Τα χρήματα γενικότερα, τα αποκτήματα, έτσι, παίζει ρόλο και εδώ πέρα. Έλα εδώ, τώρα να τα δούμε, ζυγός. Τι σου λέει σε επίπεδο ψυχής? Η ψυχή σου λέει ότι θυμίσου ότι πολλές φορές χρειάζεται και λίγο να πειραματιστείς με την υπομονή σου. Σου μιλάει η ψυχή λίγο για υπομονή. Εσύ δεν έχεις υπομονή, είσαι και λίγο παρορμητικό ζώδιο, έτσι. Και λέει εδώ πέρα τώρα, μήπως πρέπει λίγο να πειραματιστείς με την υπομονή, γιατί κάποια πράγματα χρειάζονται και τον χρόνο τους. Όσο αυτό χρειάζεται να πάρει. Σε επίπεδο τώρα μυαλού, σε αυτά που σκέφτεσαι, είναι ότι κοίταξε να προσδιοριστείς, ξαναδες το, δες αυτά που θέλεις να κάνεις γενικά στη ζωή σου, διότι θα ανακαλύψεις τελικά κάτι το οποίο χρειάζεσαι πολύ. Θα το ανακαλύψεις. Νότιος δεσμός, υδροχός και δεύτερος οίκος, που σημαίνει και το τι θέλω, τι χρειάζομαι στη ζωή. Αποκτήματα, ύλη, χρήματα, έτσι. Λοιπόν, στο επόμενο που είναι η οντότητά μας στο σώμα μας, είναι ότι τώρα δεν είναι η στιγμή ώστε εσύ να αρχίσεις λίγο να δείχνεις μια περίεργη και κεντρική συμπεριφορά. Είναι αυτό που λένε, θα πάρω και ανάποδες, έτσι. Αλλά να ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα πάρεις αυτό το οποίο χρειάζεσαι και έχεις ανάγκη. Δηλαδή, έχεις ανάγκη από κάτι, ό,τι και να είναι αυτό. Το απαιτείς από τους άλλους, θες να το πάρεις ή γενικά θες να το πάρεις, ό,τι και να είναι. Έρωτα, συνεργασίες, δουλειά, αυτά. Αλλά είναι η στιγμή να δείξεις λίγο υπομονή και θα το αποκτήσεις. Όντως βεβαίως και ο 8ος μήνας είναι ένας μήνας στον οποίο μαζεύουμε δυνάμεις να πάμε να κλείσουμε λίγο κύκλους στο Σεπτέμβριο και να κάνουμε και καινούρια ξεκινήματα. Εντάξει, αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα. Είπαμε, δείτε και εσείς τις πληροφορίες που σας δίνω. Μιλάμε λίγο και με πώς να το πω, και λίγο με συμβολισμούς και λίγο με περίεργους συνδυασμούς, όμως είναι πληροφορίες όπου είναι η αποκωδικοποίηση των συμβόλων για αυτή την πύλη που περνάμε. Πάμε στο Σκορπιό. Για να δούμε Σκορπιός τι έχει να μας πει. Σκορπιός, για να δούμε εδώ. Μάλιστα, έχουμε πάλι Πλούτονας. Ο Πλούτονας παίζει πάρα πολύ. Ο Πλούτονας λοιπόν βεβαίως έρχεται, έχει πολύ ισχυρή ενέργεια, γιατί έχει να κάνει με τα βάθη της ψυχής μας. Πλούτονας, εγώ καιρός εδώ. Και τι άλλο έχουμε, για να δούμε εδώ. Και έχουμε και 8ο οίκο, μάλιστα. Ο οίκος του Σκορπιού. Έλατε τώρα να δούμε εδώ. Αυτόν τον συνδυασμό τι έχει να σου πει. Πλούτονας, εγώ καιρός, 8ος οίκος. Δείτε και εσείς αυτούς τους συνδυασμούς στον αστρολογικό σας χάρτη που παίζουν ρόλο ίσως αυτή την περίοδο. Πρέπει να αναστήσεις τους στόχους σου, λέει εδώ. Έχεις κάποιους στόχους, πρέπει να αναστηθούν αυτοί οι στόχοι, ώστε να αγγίξεις την προσωπική σου δύναμη. Ξεκάθαρα. Κάπου έχεις πέσει αυτή την περίοδο, δεν περνάς καλά, περνάς δύσκολα. Πρέπει λοιπόν η προσωπική σου δύναμη να αναστηθεί. Αυτό είναι τι λέει η ψυχή σου. Το μυαλό σου λέει ότι πήγαινε στην καρδιά του θέματος, δες την καθημερινότητα, τη ρουτίνα αλλά και το ρεαλισμό της καθημερινότητας, διότι εκεί βρίσκεται κρυμμένη τα μυστήρια της ζωής, το μυστήριο της ζωής. Έλα, φοβερό, έτσι. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο της ζωής. Στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα. Εκεί θα αποκομίσεις πολλά πράγματα και το θαύμα της ζωής. Εδώ πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε κάτι, ώστε να χρησιμοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου που θέλεις να κάνεις. Είναι επαγγελματική, είναι ψυχής, είναι πιο βαθιά από αυτό, είναι μια πολύ βαθιά επιθυμία. Έρχεται λοιπόν εδώ ο 8ος οίκος και τα φέρνει όλα αυτά στην επιφάνεια. Εντάξει, οπότε χρειάζεται να το δεις αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικά μηνύματα, είπαμε, γράψτα, βάλτα, σημείωσε τα κάπου, βάλτα στο κινητό σου, άκου αυτό το βιντεάκι, βάλτα στο κινητό σου, γράψτα, παρακολουθήσε τα όλο αυτό το μήνα, τον 8ο μήνα, διότι τα μηνύματα, αυτά τα κωδικοποιημένα μηνύματα
που εν πάση περιπτώσει αυτή η πύλη μας φτιάχνει και μας δείχνει και μας περνάει, μπορεί να σου χρησιμεύσουν και να σου δώσουν και πολύ καλές, ας το πούμε, σε γενικό επίπεδο, ας το πούμε, συμβουλές. Πάμε στον τοξότη. Ο τοξότης, για να δούμε αυτή την περίοδο. Για να δω. Ένα λεπτό. Εδώ. Μάλιστα. Πάλι νότιο, εδώ έχουμε νότιο δεσμό, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο που παίρνω και νότιο δεσμό καρμικά. Κοιτάξτε να δείτε. Πλούτονας, που βγαίνουν εδώ, νότιοι δεσμοί, και 8, 20 και αυτά, είναι και καρμικά, ισχυρά καρμικά γεγονότα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και βγαίνουν. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν. Διότι και ο 8ος, σας είπα, ο 8ος, μάλλον 8-8 η πύλη αυτή, είναι και ισχυρά καρμική. Έχει βγει ένας Λέων εδώ, okay, πολύ καλά. Και για να δούμε και ένας 20 εδώ τι έχει να μας πει, ο οποίος είναι ο τέταρτος 20. Ωραία, λοιπόν. Τέταρτος 20 είναι η οικογένεια, είναι η βάση μας κιόλας. Και φυσικά είναι και το... Πάνω έχουμε το δέκατο, ακριβώς απέναντι είναι ο τέταρτος 20, είναι η βάση, είναι και πολλές φορές και κάποια επίλυση, ας το πούμε, κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, πάμε εδώ να δούμε. Θυμήσου, λέει εδώ, ο νότιος δεσμός, που είναι η ουρά του δράκου που είπαμε, ότι η αυτοπεποίθηση που θέλεις εσύ να δημιουργήσεις, γιατί είναι ο Λέων εδώ, σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Θυμήσου, λέει ο νότιος δεσμός, στο Λέοντα λέει εδώ ότι η ψυχή σου δηλαδή τα βγάζει όλα αυτά, ότι η αυτοπεποίθηση σου να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια στη ζωή σου, έτσι. Σημαντικό μήνυμα. Είναι γενικό, διότι και στον καθένα το τι σημαίνει ασφάλεια είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Η ρίζα όμως, η επιθυμία παραμένει ίδια. Νιώθω ασφαλής όταν έχω λεφτά. Νιώθω ασφαλής όταν έχω μία σχέση. Νιώθω ασφαλής όταν ξέρω ότι έχω ένα σπιτικό, λέω τώρα, ή ένα αυτοκίνητο, ή μία φιλία, ή η οικογένειά μου είναι καλά, γιατί έχει βγει και ο τέταρτος οίκος. Ή το παιδί μου είναι καλά. Λοιπόν, εντάξει, θα μου πεις τώρα και ποιος δεν το αισθάνεται αυτό. Okay, το λέω έτσι γενικά. Αυτό ήταν της ψυχής. Το μυαλό λέει ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστείς, να το ξανασκεφτείς καλά, όταν θα πάρεις εσύ την ευκαιρία ή το ρίσκο να κάνεις κάτι και να υποστηρίξεις κάποιον. Εντάξει. Παίρνω το ρίσκο να υποστηρίξω κάποιον, πρέπει να το σκεφτώ 2 και 3 φορές. Ίσως υπάρχει ένα ρίσκο. Μπορεί να είναι και το επαγγελματικό κομμάτι εδώ. Μπορεί να είναι το οικογενειακό κομμάτι. Πώς ρίξω τον πατέρα μου σε αυτό που θέλει να κάνει, ενώ η μάνα μου διαφωνεί. Καταλαβαίνετε το νόημα. Λοιπόν, οπότε μπείτε, δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας επηρεάζει. Στο επίπεδο του σώματος της οντότητας είναι τώρα, δεν είναι η στιγμή ώστε εσύ να βγεις προς τα έξω, ώστε να δείξεις και να εντυπωσιάσεις τους άλλους και τις άλλες γενικότερα, με ένα πομπόδες ύφος, ας το πούμε, στο οποίο επηρεάζει κάπου την οικογένειά σου. Μπαίνεις δυναμικά, θέλεις να δείξεις την οικογένεια, κάτι θέλεις να δείξεις, θέλεις να δειχθείς, θέλεις να κάνεις. Υπάρχει κάτι εδώ το οποίο δείχνει μία βάση, είναι η οικογένειά σου, είναι η βάση σου, είναι η πραγματικότητά σου, εντάξει, είναι η πραγματικότητα η δική σου, θεριάζεται μία προσοχή, όχι σε παρορμητισμούς, λέει εδώ πέρα, δεν είναι η στιγμή να συμπεριφερθείς με τέτοιο τρόπο, εντάξει. Ωραία λοιπόν, μία παρόρμηση, μία δυσκολία, κάτι περίεργο, λοιπόν. Πάμε στο επόμενο, όπου έχουμε να κάνουμε με τους εγώκερους. Εγώκεροι λοιπόν, να δούμε την κωδικοποιημένη πληροφορία και γενικά για τον Αύγουστο, αλλά και 8-8 που είναι η πύλη. Και τι μας βγαίνει εδώ, εδώ βγαίνει ένας βόρειος δεσμός λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άλλο δεσμό, μάλιστα. Ο βόρειος δεσμός σε γενικές γραμμές θεωρείται τυχερός. Είπα και εγώ πάλι νότιο δεσμό που επέλεξα. Λοιπόν, στο επόμενο, είδατε, παρατηρείτε, τα ανακατεύω και βγάζω εδώ πέρα. Έχουμε έναν τοξότη, okay, λοιπόν, βόρειος δεσμός, τοξότης, μάλιστα, πολύ καλά. Και για να δούμε, και εδώ λοιπόν έχουμε και έναν τρίτο οίκο. Α, πουλάκια μου, τρίτος οίκος, μάλιστα. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Ο τρίτος οίκος και αυτός έχει να κάνει με τις σκέψεις, έχει να κάνει με τις επαφές, έχει να κάνει με τις ιδέες, έχει να κάνει να βάζουμε στόχους, έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Είναι γενικά ένας όμορφος, πολύ καλός οίκος, έχει να κάνει με την επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε λοιπόν. Ο βόρειος δεσμός, τι λέει η ψυχή σου, θα υπάρξει οπωσδήποτε όσον αφορά με τις ιδέες που έχεις και τις... Και αυτά που έχεις στην ψυχή σου, μέσα σου βαθιά, έτσι, ιδέες, απόψεις, δυναμικό, όλα αυτά,
και καταλήγει πάλι στις ιδέες. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα ιδέες και τα ιδανικά σου και ιδέες. Βάλε μπροστά λοιπόν τις ιδέες, λέει η ψυχή σου. Μη μένεις πίσω. Μην νομίζεις, μη σκέφτεσαι και λίγο απεσιόδοξα. Χρειάζεται μια δυναμική. Έρχεται η επιτυχία, λέει. Από το μυαλό, έτσι, το μυαλό που λέει, έρχεται η επιτυχία. Από τους κανόνες που θα βάλεις εσύ. Αλλά και από τη σκέψη η οποία έχει να κάνει με το κοντινό διάστημα, αυτό το διάστημα. Κάτι πρέπει να βάλεις σε κίνηση, έτσι, να σκεφτείς κάτι και να το βάλεις σε κίνηση. Μην το καθυστερείς, και μιλάμε για κοντινό διάστημα. Δεν μιλάμε για τους επόμενους 6 μήνες ή ένα χρόνο. Μιλάμε για το επόμενο τρίμηνο maximum το πολύ. Θα έχεις αρκετά, θα έχεις εδώ πέρα, λέει, στο επίπεδο της ύπαρξης του σώματος, πώς να το πω, ότι θα έχεις αρκετά θετικά σημάδια ώστε να βγεις εκεί έξω στον κόσμο, θα σε βοηθήσει πολύ, θα σε ωφελήσει πολύ να βγεις εκεί έξω στον κόσμο και να δείξεις ποιος είσαι ή ποιους έχεις δίπλα σου και το τι μπορείς να κάνεις. Να δείξεις ποιος είσαι, ρε παιδί μου, να δείξεις το δυναμικό σου. Πρόσεξε, είναι κάτι το οποίο με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο το προετοιμάζουμε, προσέξτε πώς θα το πω, το προετοιμάζουμε τον Αύγουστο και βγαίνω έτοιμος, έτοιμη το Σεπτέμβριο κατά κάποιο τρόπο. Να είμαι έτοιμος. Είναι μια προετοιμασία, είναι μια πρόεδρος προετοιμασίας. Εδώ έχουμε βόρειο δεσμό, έχουμε το ξώτη και έχουμε και τρίτο οίκο. Δείτε και αυτά και αυτές τις πληροφορίες στον αστρολογικό σας χάρτη αυτή την περίοδο πώς σας επηρεάζουν, έτσι. Ο τρίτος οίκος, αυτό το διάστημα, πώς επηρεάζει, βρε εγώ, κύριε, ο προσωπικός σου χάρτης όμως, έτσι. Πώς επηρεάζει ο τοξότης που είδαμε, ο βόρειος δεσμός, πού τον έχεις, γιατί όλοι οι εγώκεροι δεν έχουν τον ίδιο βόρειο δεσμό, έτσι. Δεν έχουν όλοι τον ξότη στην ίδια δυναμική και φυσικά εννοείται και τον τρίτο οίκο. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρίτο οίκο, όλοι οι εγώκεροι. Άρα ο καθένας, δες τα λιγάκι όπως επηρεάζουν και πάρε τα μηνύματα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ο υδροχόος. Για να δούμε τον υδροχόο λοιπόν. Σαν κατέψω και λίγο, ρε παιδί. Λοιπόν, τι μας βγαίνει εδώ πέρα. Βγαίνει, Ποσειδώνας. Έλα ρε. Ποσειδώνας, μάλιστα. Ποσειδώνας, συνδέεσαι εσύ με όλα αυτά τα όμορφα στολέοντα λοιπόν. Με τα όμορφα εκείνα τα πνευματικά που έχει ο Ποσειδώνας, αλλά χρειάζεται μια προσοχή και ο τέταρτος οίκος. Μάλιστα. Λοιπόν, έλα εδώ να τα δούμε. Υδροχόε. Για εσένα λοιπόν, σου λέει λοιπόν, βεβαίως εννοείται ότι ελέγχετε κι εσείς τον Ποσειδώνα, το λέοντα που έχετε και τον τέταρτο οίκο αυτή την περίοδο. Μιλάμε για τον Αύγουστο λοιπόν. Εδώ σου λέει, κατά κάποιο τρόπο πρέπει λίγο να ανακαλύψεις τις ιδέες που έχεις, να έχεις φυσικά την αυτοπεποίθηση να δημιουργήσεις και το τι σε κάνει να νιώθεις από αυτή τη δημιουργία, τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Εντάξει. Αυτό είναι σε επίπεδο ψυχής. Να φτιάξω, να δημιουργήσω, ποιες είναι οι ιδέες που μου έρχονται, μου έρχονται από άλλες διαστάσεις, οι ιδέες τι σημαίνει. Εδώ χρειάζεται σε επίπεδο μυαλού πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει εδώ ένα μπέρδεμα, μια θολούρα. Ο Ποσειδώνας τα κάνει αυτά. Ο Ποσειδώνας σημαίνει πρέπει λίγο να βγάλω τη θολούρα που δημιουργεί και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα και να πάρω και το ρίσκο ώστε να υποστηρίξω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που αγαπάω, το περιβάλλον μου ή αυτούς που θεωρώ οικογένεια. Σημείωσέ το, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, μια ιδιαίτερη συμβουλή που σου δίνει. Εδώ μιλάει και για θυσία. Τι πρέπει να θυσιάσεις ώστε εσύ να χρειαστεί από αυτή τη θυσία να εντυπωσιαστούν οι άλλοι, που όμως αυτό έχει ένα αντίκτυπο όσον αφορά στην οικογένειά σου, δηλαδή έχεις ανάγκη η οικογένειά σου να εντυπωσιαστεί με αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, να δημιουργήσεις ή να πεις θυσιάζω, προσέξτε πώς τα είμαι σε βαθιά συμβολισμούς, θυσιάζω το χρόνο μου, δουλεύω πολύ, αλλά για να σας υποστηρίξω μπορεί να είναι ένα κομμάτι αυτό. Δεν σας βλέπω, δουλεύω το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ο σκοπός είναι όμως ότι κοίταξε να δεις το κάνω ώστε να σας εντυπωσιάσω με τις δυναμικές που έχω, τις δυνατότητες, τις ικανότητες, αλλά να φέρω και τα λεφτά στο σπίτι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, πρέπει όμως να το παραδεχτείτε ότι είμαι και εγώ φοβερός ή φοβερή επαγγελματίας. Δες το, εντάξει. Διότι εδώ μιλάει και για θυσία και χρειάζεται να δεις μήπως όλο αυτό έχει ένα αντίκτυπο και στην οικογένεια. Το λέω γενικά. Αυτό και για τον υδροχό. Πολύ καλό όμως γενικά, κοίταξε να δεις, χρειάζεται και λίγο εξισορρόπηση, να τα βρούμε τις ισορροπίες μας, αλλά όλο αυτό είπαμε είναι βαθύτατα μηνύματα. Και πάμε και τώρα στους ηχθείς, και οι ηχθείς τι έχουν να μας πούνε, για να δούμε και τους ηχθείς, εδώ μισό λεπτό, εδώ.
Εδώ βγαίνει ο βόρειος δεσμός, πάρα πολύ καλό, ευτυχώς δηλαδή, πολύ καλό αυτό, ο βόρειος δεσμός. Σημαίνει και τύχη ο βόρειος δεσμός και καλά πράγματα. Ζυγός, ok, πολύ καλό και αυτό εδώ ο ζυγός, γιατί είναι ένα ζώδιο το οποίο εξισορροπεί. Και για πάμε να δούμε τώρα και... Α, ο 8ος οίκος, α, ok. Λοιπόν, εννοείται ότι βλέπουμε εσείς υδροχόοι. Γιατί είπαμε, ο καθένας είναι διαφορετικός σύντροχος, δεν είναι ίδιος. Βλέπουμε, βεβαίως, είπαμε, βλέπουμε ζώδιο, οροσκόπο, βλέπουμε, αν θέλετε, τη σελήνη που την έχετε, το λέοντα που έχετε. Πάρετε και αυτή την πληροφορία, αυτή την περίοδο δείτε βόρειος δεσμός πώς ενεργοποιείται, ο ζυγός, το ζώδιο του ζυγού και ο 8ος σας οίκος, τι θέλει να σας πει. Εδώ λέει ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία γενικότερα, όπου θα σου δώσει πάρα πολύ ενίσχυση στην προσωπική σου δύναμη. Προσωπική δύναμη μπορεί να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι τα αισθηματικά, ρομαντικά, να αισθανθείς εσύ, μια σχέση, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει στα ουράνια, θα έχεις δύναμη, αυτοπεποίθηση. Γιατί είναι μια σχέση, είπαμε, εξαρτάται, μας δίνει και αυτοπεποίθηση. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω εδώ. Αυτό είναι η ψυχή. Αυτό είναι το κάλεσμα της ψυχής που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δες τη σχέση σου γενικότερα ή τη συνεργασία. Γιατί εδώ μιλάει και για συνεργασία που μπορεί να σου δώσει μια αυτοπεποίθηση. Σε επίπεδο σκέψεων, λέει, η επιτυχία έρχεται από τις αποφάσεις που θα πάρεις και από τα μυστήρια της ζωής της καθημερινότητας που θα δεις και θα αγγίξεις. Διότι οι αποφάσεις που θα πάρεις θα σε βάλουν σε αυτή τη διαδικασία να ανακαλύψεις και τα μυστήρια της ζωής. Ο 8ος οίκος, είπαμε, είναι παράξενος οίκος. Θα ωφεληθείς, διότι από το πόσο θα είσαι δίκαιος ή δίκαιη σε αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσεις, και μιλάμε για το σώμα τώρα, την οντότητα γενικά σαν καταστάσεις, θα έρθουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, δες εσύ εδώ, διότι εδώ οι αλλαγές είναι γενικότερα περίεργες. Είπαμε, βόρειος δεσμός, δες που τον έχεις, ζώδιος ζυγός και ο 8ος οίκος, ο οποίος είναι και ένας οίκος αναγέννησης του Σκορπιού, βεβαίως, και έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Την αναγέννηση, έχει να κάνει με τον ερωτισμό, έχει να κάνει με την ερωτική πράξη, έχει πολλά πράγματα. Φίλες και φίλοι, αυτό ήτανε. Μην ξεχάσεις λοιπόν να κάνεις την εγγραφή σου, να κάνεις το like σου, να πατήσεις το καμπανάκι, και φυσικά υπάρχει, για όσους ενδιαφέρεται, και η ζώνη των μελών, όπου εκεί κάνουμε ιδιαίτερα ρηξίματα τα οποία δεν τα βγάζω προς τα έξω προς τους άλλους, όχι γιατί συνομπάρω προς Θεού τους υπόλοιπους συνδρομητές, αλλά διότι εκεί κάνω κάποια ρηξίματα τα οποία δεν θέλω να τα βγάλω προς τα έξω, και κάποια άλλα πράγματα και κάποιες αναλύσεις πολύ ιδιαίτερες και πολύ πιο προσωποποιημένες, ας το πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήσουν στο κανάλι μου, να περνάς καλά, ελπίζω να διασκέδασες με αυτό το βίντεο, να πέρασες καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα, έτσι, τα λέμε, και να προσέξεις τον εαυτό σου.